Σήμερα πάντως είναι η ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και πάμε σε Στέλλα Παπαμιχαήλ, γιατί Στέλλα, οι συγκρούσεις δεν έχουν λείψει. Τρίτη και τελευταία μέρα λοιπόν προγραμματικών δηλώσεων η σημερινή Ευλαμπία. Το πολιτικό ενδιαφέρον εστιάζεται στις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και φυσικά του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα συνοψίσει τους στόχους της επόμενης τετραετίας, θα επαναβεβαιώσει την πρόθεσή του να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις και αμέσως μετά θα ρίξει την αυλαία, θα σας έλεγα, για να ακολουθήσει η ονομαστική φανερή ψηφοφορία που παραδοσιακά προσλαμβάνει το χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης προς τη νέα κυβέρνηση. Οι υπουργοί μιλάνε και χτες και σήμερα έχουν. Ολοκληρώνουν σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο τις τοποθετήσεις τους, αναπτύσσουν τις προτεραιότητες των χαρτοφυλακίων τους. Δεν έλειψαν οι πρώτες κόντρες της κοινοβουλευτικής περίοδου, όπως ήταν πολύ φυσικό. Αυτή η οποία προηγήθηκε σήμερα το πρωί είναι μια κόντρα για την παιδεία. με αφορμή την πρόθεση της κυβέρνησης να αναθεωρήσει το άρθρο 16 για την ίδρυση μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, αλλά και με την παράλληλη διερεύνηση, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη των προγραμματικών δηλώσεων, για διακρατικές συμφωνίες, έτσι ώστε ξένα πανεπιστήμια, παραρτήματα να έρθουν στην Ελλάδα, κάτι το οποίο θα γίνει μέχρι να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Αυτό προκάλεσε σήμερα νέα κόντρα μεταξύ του κυρίου Πιερακάκη, γιατί επανέλαβε αυτή την πρόθεση, και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Νάσου Ηλιόπουλου, ο οποίος κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι αν αλλάξει το άρθρο 16, αυτό που θα καταφέρει θα είναι να διευρύνει τις ανισότητες και, όπως είπε, αυτό που θα γίνει τελικά θα διαλύσει το μοναδικό μηχανισμό κοινωνικής κινητικότητας. Πάντως, να σας πω και να κλείσω με αυτό, ότι για το άρθρο 16 φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως το έθεσε ο κύριος Ανδρουλάκης, ωστόσο με προϋποθέσεις, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, για να συγκεντρωθούν οι 180 θετικές ψήφοι και να αλλάξει ο νόμος. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από τον διαξηφισμό Πιερακάκη και Ηλιόπουλου. Είναι επίσης γνωστό και κομμάτι του προεκλογικού μας προγράμματος ότι επιθυμούμε την άρση του καθεστώτος εθνικής εξαίρεσης σε ό,τι αφορά την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Θα επιδιώξουμε την αλλαγή του άρθρου 16 στην προσεχή συνταγματική αναθεώρηση. Θα προβούμε στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας δίνει το Σύνταγμα, ώστε να προετοιμάσουμε συμπληρωματικά το έδαφος για την αλλαγή του άρθρου 16, χωρίς να χάσουμε ακόμη περισσότερο χρόνο. Δεν μπορεί η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων να έχει περισσότερους φοιτητές στο εξωτερικό από την Ισπανία των 46 εκατομμυρίων κατοίκων ή την Αγγλία. Διάφορα από τα ζητήματα τα οποία μπορούμε με άνεση να συζητάμε και αυτά και τα προηγούμενα χρόνια βασίζονται στις κατακτήσεις του 2015-2019. Ότι η παιδεία, η εκπαίδευση αποτελεί τον βασικό μηχανισμό μείωσης των ανισοτήτων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το ερώτημα είναι αν πραγματικά πιστεύετε ότι με την πολιτική που υλοποιείτε μειώνεται ή όχι τις ανισότητες. Γιατί η αναθεώρηση του άρθρου 16 και η δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων δείχνει ακριβώς ότι θέλετε να διαλύσετε το βασικό μηχανισμό κοινωνικής κινητικότητας που κατάκτησε μεταπολεμική Ελλάδα,